Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε για μία ακόμη εβδομάδα στις ιατρικές συναντήσεις. Την καλησπέρα μου σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, πιστεύω το απόψινό βράδυ θα έχει ένα ενδεχομένως και πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον από όλες τις εκπομπές που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Έτσι, θα καταλάβετε γιατί. Να σας παρουσιάσω έτσι χωρίς ιδιαίτερους προλόγους από εδώ και πέρα τον καλεσμένο μου. Είναι ο Παναγιώτης Δρακόπουλος, ο οποίος είναι διδάκτορας γεροντολογίας και αντιγύρανσης. Κύριε Δρακόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρομαι που είμαστε μαζί, ειλικρινά. Και για αυτά που ετοιμάζεστε μάλλον να μας πείτε και να μας αποκαλύψετε απόψε, που πολλοί ενδεχομένως ούτε καν τα φανταζόμαστε ότι τα γνωρίζουν. Ακριβώς. Όπως τα λες, έτσι είναι. Όπως τα περίμενα πάρα πολύ καιρό αυτή την εκπομπή να κάνουμε. Να είστε καλά. Εντάξει, διότι σε έχω δει σε διαφορετικές εκπομπές, ναι, στο YouTube και στην τηλεόραση και είσαι από τους καλύτερους που κάνεις τις καλύτερες ερωτήσεις. Έτσι. Καλά. Να είστε καλά. Καθίστε να σας πω τώρα. Πείτε μας λιγάκι. Αντιγύρανση και γεροντολογία. Ναι. Αυτό τι σημαίνει? Ότι είστε ο άνθρωπος που μπορείτε να επέμβετε στη διατροφή μας, το σώμα μας και να, πώς το λένε, να κοντρολάρετε το γύρας, να αργήσει να έρθει σε εμάς. Τι ακριβώς γίνεται? Μια κουβέντα τώρα στην αρχή και θα τα εξηγήσω όλα. Μπράβο. Δεν υπάρχει γύρας. Τι εννοείται? Γύρας γιατί να υπάρχει? Ο άνθρωπος δεν γυρνάει. Όχι βέβαια. Γιατί να γυράσει? Όταν λέμε 100 νέος, 100 νέος. Γιατί? Διότι ο άνθρωπος, ναι, όταν προσέξει, και θα πούμε σε λίγη ώρα τι πρέπει να προσέξει, θα τα πούμε όλα αυτά, έτσι, ναι, κάνει 100% αναγέννηση κάθε μέρα. Η έρευνα από το Ισραήλ, ναι, έδειξε το εξής. Καταρχήν να πούμε στον κόσμο, συγγνώμη, όλες οι έρευνες που μπορεί να αναφέρει είναι εδώ. Τις βλέπετε, τις έχω μπροστά μου, έτσι. Δεν είναι παραμύθια, αυτές είναι ελεγχόμενες, είναι πραγματικά υπαρκτές έρευνες, έτσι. Λοιπόν, για πείτε μας. Για... Λοιπόν, και σε λίγο θα τα εξηγήσω. Ναι. Αυτή η έρευνα το Ισραήλ τι έδειξε, του 2021, και όλα τώρα είναι η έρευνα. Ότι ο ανθρώπινος οργανισμός κάθε μέρα κάνει αναγέννηση 330 δισεκατομμύρια κύτταρα. Πώς το κάνει αυτό δηλαδή? Από μόνος του? Από μόνος του. Με το αυτόνομο νευρικό σύστημα. Από μόνος του, τα πάντα. Τα πάντα κάνει από μόνος του. Ωραία, και εμείς τι κάνουμε δηλαδή? Καταστρέφουμε κάτι από αυτό, από αυτή την αναγέννηση? Τα πάντα. Τα πάντα. Τα πάντα. Καταστρέφουμε την αναγέννησή μας 100% κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Έχεις παρατεταμένο στρες. Διότι δεν τρως σωστά και έχεις υπογλυκαιμία. Παρατεταμένο στρες με αύξηση κορτιζόλης. Ναι. Η κορτιζόλη τι κάνει? Καταστρέφει τον οργανισμό. Όταν είναι σε αυξημένες ποσότητες μέσα μας. Καταστρέφει νευρικά κύτταρα, κανιβαλίζει το σώμα για να κάνει γλυκόζη και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά στο χέρι μας δεν είναι να μην έχουμε υπογλυκαιμία, να έχουμε σωστή διατροφή όλη μέρα, οπότε να είμαστε στην ευεξία και να μην έχουμε περίπτωση κορτιζόλης. Στο χέρι μας είναι. Καθίστε, να σας πω κάτι τώρα, κύριε Δρακόπουλε. Ένα λεπτό. Δηλαδή, εσείς τι προτείνετε? Έτσι, για να μπω αμέσως στο ψητό. Και τα υπόλοιπα θα τα πούμε τώρα, τα υπόλοιπα εδώ πέρα. Τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος δηλαδή? Δηλαδή, αναφέρεται τη διατροφή, αναφέρεται το στρες. Θα σας πω κάτι που μου είπε ένας φίλος γιατρός, έτσι. Προσωπικός μου φίλος, μου λέει, εντάξει ρε Μιχάλη, τώρα μιλάμε όλοι για στρες. Μου λέει, δεν είναι ακουμπή, λέει, να το πατήσεις, λέει, και να φρενάρεις το στρες. Έτσι. Γιατί έχουμε στρες? Γιατί έχουμε στρες? Mm-hmm. Γιατί φαντάζομαι ο σύγχρονος άνθρωπος πλέον, έτσι, mm-hmm, έχει τέτοιες ταχύτητες στη ζωή του, mm-hmm, που δεν προλαβαίνει ανάσα να πάρει. Ας πούμε τώρα, πια η γυναίκα που έχει τα παιδιά, έχει να πάει στο σπίτι, μαγειρέματα, έχει το σύζυγο. Ο άντρας πάλι τρέχει με τις δουλειές όλη την ημέρα, έχουν αυξηθεί τα έξοδα. Λογικά φαντάζομαι εκεί συνίσταται. Στρες θα πει με το κεντρικό νευρικό σύστημα, mm-hmm, την ώρα που δίνω την εντολή της πληροφορίας. Να μην περνάει από νευρώνα σε νευρώνα, να μπλοκάρει, και αφού μπλοκάρει με συνέχεια στρες. Και γιατί μπλοκάρει? Γιατί μπλοκάρει? Γιατί έχουμε υπογλυκαιμία. Το έχει πει κανείς αυτό? Όχι. Πρώτη φορά το ακούω. Άμπραβο. Όταν λοιπόν ο εγκέφαλος έχει μέσα στο κυκλοφορικό έχουμε ισορροπημένη γλυκόζη αίματος, ισορροπημένη γλυκόζη αίματος, έτσι, και θα εξηγήσω το επίσης ισορροπημένη γλυκόζη αίματος, τότε ο εγκέφαλος έχει 100% την τροφή που πρέπει
και οποιαδήποτε πληροφορία εμείς δίνουμε του περιβάλλοντος μεταβιβάζεται από νευρό σε νευρό και μας δίνει λύση. Όταν δεν μας δίνει λύση και μπλοκάρει, γιατί ο κέφαλος πεινάει, πώς να μην έχουμε στρες? Και τι κάνει λοιπόν ο οργανισμός? Εκρίνει τη ορμόνη την κορτιζόλη από τα επινεφρίδια, ναι. Παίρνει το μυϊκό ιστό, κανιβαλίζει το μυϊκό ιστό, τον πηγαίνει στο σηκώτη, υπάρχει ένα ένζυμο, το PEC που λέγεται, αυτό τι κάνει? Γλυκονιογέννηση, και βάζει τη γλυκόζη στην κυκλοφορία να πάει στον εγκέφαλο και να αρχίσει να στοιχίζει, να σκέφτεσαι. Ναι. Τι έχει κάνει όμω, έχει κανιβαλίσει. Και έχει παραταμένο στρες. Ναι. Δεν λέω το απλό το στρες που σε κρατάει εγρηγόρση. Όχι αυτό, αυτό είναι φυσιολογικό. Mm. Το παραταμένο στρες λέω. Αν το έχεις αρκετή ώρα μέσα σου. Το καταλάβεις το γιατί? Αρκετή ώρα. Αρκετή ώρα. Πάνω από μισή ώρα, μια ώρα. Οπότε εκεί πρέπει να σταματήσει την υπογλυκημία σου. Οπότε μόνοι μας, οι ίδιοι, καταστρέφουμε τον οργανισμό. Επιγενετικά. Εμείς επιβαίνουμε στο γενετικό μας κώδικα. Και του λέμε τι πρέπει να κάνει. Και τι κάνει ο γενετικός κώδικας? Yes, master. Ό,τι του πεις το κάνει. Εκτελεί. Εκτελεί. Θες να παχύνει, το παχύνεις. Θες να χάσεις το λίπος σου, του δίνεις εντολή και το χάνει. Επομένως εξαρτάται. Από το πώς θα συμπεριφερθούμε στον εαυτό μας. Τι πρόγραμμα θα δώσουμε στον εαυτό μας. Από μας εξαρτάται. Ωραία. Λοιπόν, είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία σήμερα. Ναι, ναι, και πολλά καινούργια θα ακούσει σήμερα. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Κυρίες και κύριοι, θέλω να πιστεύω ότι αυτά τα χρόνια η σχέση που έχουμε χτίσει μεταξύ μας, έτσι, φροντίζω τουλάχιστον να τη συντηρώ σε πολύ καλά επίπεδα. Που σημαίνει, ο άνθρωπος που έχω εδώ απέναντί μου αυτή τη στιγμή, έτσι, θα μας πει, έτσι κάζω τουλάχιστον, τι πρέπει να κάνουμε, πώς πρέπει να ζούμε, αν τέλος πάντων ο τρόπος ζωής μας δεν είναι ο κατάλληλος και δεν μπορούμε να τον βάλουμε σε μια σειρά εμείς, να δούμε πώς μπορεί να μας βοηθήσει ο κύριος Δρακόπουλος. Λοιπόν, όλα αυτά, ενημερώστε παρακαλώ και κόσμο, πάρτε τηλέφωνο, πολύ σημαντικά, δεν ακούγονται εύκολα. Και να ξέρετε, το έχουμε ξαναπεί εδώ, έτσι. Ξέρετε πολύ καλά ότι βγάζω γιατρούς, βγάζω επιστήμονες που λένε πράγματα που δεν είναι εύκολο να ακουστούν. Εντάξει. Με την εκπομπή αυτή σας το ξαναλέω. Ασχολούνται αυτή τη στιγμή με τους γιατρούς που βγάζω πολύ μεγάλη τηλεοπτική σταθμή. Έτσι. Και όχι μόνο. Εντάξει. Ξέρουν γιατί. Γιατί αυτά που λέμε, έτσι, δεν φέρνουν το καλό στον άνθρωπο χωρίς να ξυλώνεται οικονομικά. Κύριε Δρακόπουλε, οπότε, επειδή είστε ένας από αυτούς και φαντάζομαι ενδεχομένως θα είστε και στην κορφή της πυραμίδας με το τέλος της εκπομπής, έτσι. Λοιπόν, πείτε μας λοιπόν πώς θα προστατευτούμε. Μπράβο. Έτσι, πάμε από την σιγά αρχή. Σιγά, ναι. Έτσι, αναλυτικότατα, να ακούσει ο κόσμος πώς θα προστατεύσουμε την υγεία μας και μετά θα πούμε όσοι δεν μπορούμε, πώς θα έρθουμε στον Παναγιώτη τον Δρακόπουλο, τι θα κάνει, έτσι, να προστατέψει λοιπόν αυτό το, πώς να το πούμε, το ιερό πράγμα που έχουμε, την υγεία μας. Το θεϊκό. Το θεϊκό, ακόμη καλύτερα. Μόλις μας είδες λέξεις. Το θεϊκό. Και θεϊκό. Μάλιστα τώρα κυρίες και κύριοι που είπε θεϊκό. Λοιπόν, αν μπορούν, Ευάγγελε, να δείξουμε έτσι μία εικόνα της Παναγίας, της Παραμυθιάς, έτσι, Παναγία Παραμυθιά δεν είναι, ναι, κύριε Δρακόπουλε, ναι, 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 ναι. Που έχει δοθεί, μου το έλεγε τώρα πριν ξεκινήσουμε, γι' αυτό το λέω, από μία ηγουμένη. Ναι, ήρθαν εδώ, τους θεράπευσα και μου φτιάξανε αυτό. Λοιπόν, θα να δείξουμε την εικόνα, αλλά πάμε, ξεκινάμε λοιπόν. Για πείτε μας τώρα. Λοιπόν. Θα μας πείτε τι κάνουμε λάθος κάθε φορά και πώς προχωράμε, τι γίνεται, πάμε, αναλυτικά. Λοιπόν, πάμε λοιπόν από την αρχή. Έχει ακούσει κανείς για την έρευνα, μακροχρόνια έρευνα της Βαλτιμόρης? Κανένας. Τι είναι αυτό? What? Ναι. Τι είναι αυτό? Μάλιστα. Λοιπόν, η έρευνα της γύρανσης ξεκίνησε το 1958. Ναι. Μέχρι το 2008 είχε βγάλει τα αποτελέσματά της. Δείκτες που αυξάνονται, δείκτες που μειώνονται κατά τη γύρανση. Οι επιστήμονες που ξεκίνησαν την έρευνα δεν την είδαν τελειώνει, γιατί πέθανε το 1988. Α, ναι, ναι. Το 1998. Η έρευνα τα αποτελέσματά της τα έβγαλε, υπάρχει μέχρι σήμερα, αλλά μέχρι το 2008 είχε βγάλει όλα τα αποτελέσματα. Ποιοι δείκτες
αυξάνονται με τη γύρανση και οι περιοχές μειώνονται με τη γύρανση. Εκφύσεως. Χωρίς να κάνεις τίποτα εσύ. Ναι. Αν μπορούμε εμείς και να τους αντιστρέψουμε αυτούς τους δείκτες, τότε λοιπόν μπαίνουμε στην αντιγύρανση. Α, όχι να τους κοντρολάρουμε, να τους αντιστρέψουμε. Να τους αντιστρέψουμε. Υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Να το αντιστρέψουμε το πράγμα. Πάμε. Κυρίες και κύριοι, συνεχίσουμε. Πάμε. Αυτό μας διαφέρει. Να τους αντιστρέψουμε μας ενδιαφέρει. Ωραία. Και γιατί να γυράσουμε στα 80, ναι, στα 70 και να μην γυράσουμε στα 100, στα 110. Και γιατί... να είμαστε και ακμεότατοι. Ναι, άκου. Μέχρι τα 60 του άνθρωπος δουλεύει, ασχολείται με οτιδήποτε σε τον εαυτό του. Mm-hmm. Στα 60 του λοιπόν έχει αποκρυσταλώσει μια φοβερή πείρα. Και από τα 60 και μετά αρχίζει να τη χρησιμοποιεί αυτή την πείρα να ζει ευτυχισμένα. Αλλά που είναι όμως άρρωστος και η πείρα αυτή πάει χαμένη. Ναι. Πάει χαμένη. Σου λέει τώρα είναι αργά. Είναι αργά. Ε? Έλα, εγώ γέρασα. Δεν μπορεί να σκάσει από την καρέκλα του. Ναι. Έχει σαρκοπενία. Έχει αυξημένο σωματικό λίπος. Έχει αυξημένο. Σου λέει τώρα τι κάνω εγώ. Οπότε λοιπόν εκεί μπαίνει σε μεγαλύτερο στρες. Σου λέει μέχρι τώρα δούλευα και τώρα που είναι να ησυχάσω, πήρα τη σύνταξή μου. Εγώ πρέπει να μπορώ να περπατήσω. Σωστά. Αυτό δεν γίνεται. Και ας πω και κάτι, κύριε Δρακούπουλε, είναι και ξεφτύλα. Ένας άνθρωπος να δουλεύει 60 χρόνια από τη ζωή του, έτσι, και να περιμένει τα χρόνια που του απομένουν όταν βγαίνει στη σύνταξη να περάσει καλά. Και να σου λέει: έχω το ένα πρόβλημα, έχω το άλλο, έχω το παράλληλο, έχω το ξεπαράλληλο και η ζωή μου είναι γρίφος πλέον για το που θα φτάσω. Και όλα, για όλα αυτά, ναι, φταίμε εμείς επιγενετικά. Το είπα και προηγουμένως. Ναι. Άκου λοιπόν τα δύο πολύ μεγάλα παγκόσμια παραδείγματα της επιγενετικής. Ναι. Να μην πω σε λεπτομέρειες τώρα. Μπράβο. Και πω ορολογίες. Πάμε λοιπόν στους Κινέζους. Ναι. Με την διατροφή που κάνουν οι Κινέζοι, με την λάθος διατροφή που κάνουν οι Κινέζοι, με την φλεγμονώδη διατροφή που κάνουν οι Κινέζοι, η παξιαρκία είναι στο 1% και ο διαβήτης στο 20-25%. Ναι. Είναι αδύνατη. Μπράβο. Έχουν το γονείο του διαβήτη και με αυτό που έχουν κάνει επιγενετικά το έχουν ενεργοποιήσει. Σωστά. Οι Ινδοί. Είναι στο DNA τους δηλαδή. Ναι. Απάντησε λοιπόν είναι στο DNA μου και εγώ με τη ζωή που κάνω. Το ενεργοποιήσω, αυτό λέει επιγενετικό. Μάλιστα. Όλα είναι επιγενετικά επάνω μας. Λοιπόν, και όχι μόνο αυτό, η Κίνα είναι η πρωτεύουσα του διαβήτη στον πλανήτη. Με στην πρωτεύουσα την Ινδία. Που είναι αδύνατη όλοι. Ναι. Αλλά έχουν το γονείο διαβήτη. Πάμε λοιπόν στους Νεοζηλανδούς, 38 παράδειγμα. Εκεί είναι αντίστροφα νομίζω. Ναι, ναι. Που είναι τόσοι, ναι. Έχουν 25-30% παχυσαρκία και ο διαβήτης μόνο στο 5%. Δεν έχω το γονείο του διαβήτη, γιατί εγώ τη πάση αρχεία. Επιγενετικά έχουν επέμβει επάνω του και το έχουν ανάπτυξει. Πολύ απλό. Αφήστε, υπάρχει δηλαδή, είναι στο DNA γραμμένο του λαού. Βέβαια. Τότε θα κάνει. Βέβαια. Στο DNA σου είναι. Βέβαια. Όλα στο DNA σου. Συγγνώμη, το διαβήτη το κόλλησε από κάπου. Όχι, βέβαια. Ή θα το κολλήσει ή θα το παράξει. Ναι. Ναι ή όχι. Σαφώς. Μπράβο. Μπράβο. Με τη ζωή που ζεις λοιπόν, το έχεις ενεργοποιήσει. Καθίστε με αυτή τη λογική όμως, κύριε Δρακόπουλε, θα πρέπει παραδείγματος χάρη η Ελλάδα, δεν ξέρω, έχει αύξηση εκεί, η Νέα Ζηλανδία εκεί, οι άλλοι θα πρέπει να ασχολούνται με ένα πράγμα συγκεκριμένο τότε. Οι μένουν με την παχυσαρκία, οι άλλοι με το διαβήτη. Δηλαδή, προσπαθώ, σας καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Έτσι, αλλά φαντάζομαι σε μένα και πολύ περισσότερο και στον κόσμο που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή, ακούγεται δυσνόητο ότι ξέρεις κάτι, σε έναν ολόκληρο λαό είναι γραμμένο στο DNA του το πού θα έχει πρόβλημα. Βέβαια. Ιδιαίτερο πρόβλημα, έτσι. Επιγενετικά όλα. Ναι. Εμείς επέμβαινε στο γενετικό μας κώδικα να ενεργοποιηθεί ή να μην ενεργοποιηθεί. Αν εγώ λοιπόν γεννήθηκα με τον γονείο του διαβήτη και κάνω μια πάρα πολύ ωραία διατροφή, ναι, και πάρα πολύ ωραία ζωή και κάνω άσκηση και δεν έχω στρες γιατί δεν έχω προβλημία και δεν θα ενεργοποιηθεί. Το γονιδιό μου γιατί θα ενεργοποιηθεί. Μάλιστα. Γιατί. Εμείς λοιπόν λέμε το τι θα συμβεί στον οργανισμό μας. Εμείς θέμε για όλα. Ναι. Παρακάτω. Αυτή λοιπόν η έρευνα της Βαλτιμόρης έδειξε λοιπόν, ξεκίνησε το 1958-2008, έδειξε το εξής. Δείκτες που αυξάνονται και δείκτες που μειώνονται. Ωραία. Ο καρκίνος δεν είναι δείκτης γύρανσης γιατί δεν παθαίνουν όλοι καρκίνο.
Ο διαβήτης δεν είναι δείκτης γυράσης, γιατί δεν παθαίνει ο διαβήτη. Αυτό θέλω να σου πω. Ναι. Δείκτες που συμβαίνει σε όλους. Στο 80-90%. Mm-hmm. Πρώτον λοιπόν, οι δείκτες που αυξάνονται είναι αυξημένη ινσουλίνη, αυτή η ορμόνη που ρυθμίζει το ζάχαρο, αυξημένη παχυσαρκία, δηλαδή αυξημένο σωματικό λίπος, αυξάνεται τα λιπαρά οξέα του σώματος, δηλαδή αυξάνεται η κακή χοληστερίνη, αυξάνεται η ολική χοληστερίνη, αυξάνεται τα τριγλυκερίδια, ναι, και αυξάνεται και η συστολική πίεση του αίματος. Mm-hmm. Η μεγάλη πίεση του αίματος, ναι, στους περισσότερους ανθρώπους. Γιατί αυξάνεται η πίεση του αίματος, διότι είναι τόσο πολύ τοξινωμένος ο οργανισμός που η καρδιά λοιπόν ζορίζεται να κάνει την αποτοξίνωσή της, ναι, για διάφορους λόγους, οπότε λοιπόν εγώ αυξάνω την πίεση μου. Εκ των πραγμάτων. Ναι. Εκ των γνωμάτων. Λοιπόν, και έχουμε και τους δείκτες που μειώνονται με την ηλικία. Δηλαδή. Δεν μπορεί ο οργανισμός να διαχειριστεί τη γλυκόζη. Μειώνεται η αεροβική ικανότητα όσο μεγαλώνουμε, για την καθιστική μας ζωή. Μειώνεται ταυτόχρονα η δύναμή μας. Mm. Μειώνεται ο μυϊκός μας ιστός, γιατί παθαίνουμε σαρκοπενία. Μειώνεται η ρύθμιση της θερμοκρασίας μας. Ζεστανόμαστε πιο πολύ το καλοκαίρι και κρύωνουμε πολύ το χειμώνα. Mm. Και η λειτουργία του νοσοπητικού. Όσο μεγαλώνουμε, πέφτει η λειτουργία του νοσοπητικού συστήματος. Δεν είναι όπως ήταν σε νέα ηλικία. Αυτές λοιπόν τους δείκτες που αυξάνονται και μειώνονται, τους βρήκε η έρευνα της Βαλτιμόρης. Ποιος έχει μιλήσει για αυτούς τους δείκτες και τι πρέπει να κάνουμε? Κανένας. Μα τι λέτε τώρα, κύριε Τρακόπουλο? Κανένας. Ποιος να μιλήσει για αυτά? Και υπόψη είναι ότι να αλλάξουν η δικιά μου ειδικότητα είναι πολύ καινούρια. Γεροντολογία και αντιγύρανση. Doctor of Field Science, Gerontology and Anti-Aging. Είναι πολύ καινούρια. Και πάντα το έψαχνα. Και τελικά βρήκα κάτι τέλειο και σωστό. Και το ξεκίνησα. Λοιπόν. Αλήθεια, μια παρένθεση. Ναι. Επειδή να πω εδώ να τονίσω ότι ο κύριος Δρακόπουλος δεν είναι απλώς μονοδιδάκτορας γεροντολογίας και αντιγύρανσης. Ήταν και στην εθνική ομάδα, δεν ξέρω αν είστε ακόμη, έτσι, δάσκαλος στο καράτε, στο παραδοσιακό, ναι, καράτε. Ναι. Έτσι, από εκεί ξεκίνησα. Δηλαδή, θέλω να πω, πώς σας βοήθησε αυτό, δηλαδή, πώς έγινε η μετάβαση, πήγατε εκεί, ήταν η αφορμή, πώς ασχοληθήκατε δηλαδή με αυτό το κομμάτι? Ναι, ήμουν προπονητής Εθνικής Ελλάδος στο παραδοσιακό καράτε. Έπαιρνα δηλαδή τους αθλητές μου και κατέμεινα στα πρωταθλήματα. Έχει διαφορά με το άλλο το καράτε, γιατί λέει αναφέρεται παραδοσιακό. Ναι, υπάρχει το μοντέρνο καράτε, το γενικό καράτε και το παραδοσιακό καράτε. Τελείως διαφορετικά. Μάλιστα. Τελείως διαφορετικά. Ωραία, ναι. Μην μου πάνω σε αυτό όμως τι έγινε. Μπράβο. Okay. Λοιπόν, και έψαχνα ένα πρόγραμμα, ναι, που να μπορέσει να βοηθήσει να συνεχίσω την προπονησή μου, ναι, και να βοηθήσει τους αθλητές μου να βγαίνουν πρωταθλητές. Ναι. Και πράγματι έπεσα το 1997, ναι, πολλά χρόνια πριν, σε ένα βιβλίο του Dr. Barry Sears, μου το έδωσε μια φίλη, μου λέει, αυγαίνεται στην Αμερική χαμός με αυτό. Ναι. Βλέπεις, το γράφουν και οι New York Times. Ο οποίος ήταν βιοχημικός βιοτεχνολόγος και είχε ερευνητική ένα έδρα στο MIT, το πανεπιστήμιο, από τα καλύτερα πανεπιστήμια του πλανήτη. Ναι. Και τι έκανε? Έβρισκε φάρμακα. Ναι. Αυτός ο άνθρωπος. Ήταν ερευνητής φαρμάκων. Μπράβο. Μπράβο. Χημειοθεραπείες κτλ. Κτλ. Ναι. Αλλά είχε το γονίδιο, αυτό λέει ο επιγενετικός, είχε το γονίδιο της καρδιοπάθειας. Ναι. Όλη στην οικογένειά του δεν ζήσε κανείς πάνω από τα 50. Πατέρας του, παππούς του, αδερφιά του πατέρα του κτλ. Μάλιστα. Στα 40 του άρχισε να έχει προβλήματα με την καρδιά του. Και του λέει, εγώ λέει τέτοιος επιστήμον. Ναι. Πώς γίνεται να έχω τέτοια προβλήματα? Ναι. Ξεκίνησε να το ψάχνει. Το 1985 του πέσε μια έρευνα ότι ο παλαιοληθικός άνθρωπος χρησιμοποιούσε στο φαγητό του, mm, από δύο μεγάλους ερευνητές, ανθρωπολόγους, τον Μπόιτον και τον Ήτον, ότι χρησιμοποιούσε 35% υδατάνθρακες, 35% πρωτεΐνη και 3% λίπος. Ναι. Mm. Αμά λέει ο Μπαρεσής, τι γίνεται εδώ? Τι γίνεται εδώ? Αλλά επειδή οι υδατάνθρακες εκείνη την εποχή είχαν πολλές βιταμίνες
και μέταλλα και χνοστοιχεία, το 35 του κάνει 40. Και επειδή προληθικά ο άνθρωπος έτρεχε να βρει την τροφή του, ήταν γυμνασμένος, σήμερα δεν είναι, το 35% ποτέ του κάνει 30. Και έφτιαξε λοιπόν το 40% υδάτων και 30% πρωτεΐνων και 10% λίπος. Τούτε λοιπόν η ευκαιρία και έβγαλε το βιβλίο και πριν βγάλει το βιβλίο το 95, τον κάλεσε ένα πανεπιστήμιο να αναλάβει την εθνική ομάδα της κολύμβησης. Μάλιστα. Πήγε λοιπόν ο Μπαρισσέρς και ενώ όταν ήταν ενώ ένα προπόνηση πήγαιναν όλοι καλά, όταν φεύγανε, σταματούσε το 20ήμερο που έκαναν πολλή προπόνηση και πήγαιναν στο σπίτι τους, όταν γυρνούσαν ήταν όλοι χάλια. Ναι. Και έψαξε να δει τι τρώνε αυτοί οι άνθρωποι. Λέμε τώρα επιστημονικά θα σας τα πω. Σαφώς. Τι τρώνε λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι. Όταν φεύγανε, χρησιμοποίησανε μετά την προπόνηση, στην προπόνηση έκαναν τον παρεσύρ στο πρόγραμμα και πετούσανε. Παρεμπιπτόντως, η Εθνική Ομάδα των Πολιτών Αμερικής, από το βιβλίο που κυκλοφόρησε στην Αμερική, έχει πάρει 24 χρυσά μετάλλια από τον Παρεσίρς. Σοβαρά. Ναι. Το γράφει το βιβλίο η Ωμέγα Ρεξίνων που κυκλοφορεί στα ελληνικά. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για κάποιον που βρήκε κάτι, το έχει δοκιμάσει στην Ολυμπιακή Ομάδα των Πολιτών Αμερικής. Εκτός από τα υπόλοιπα. Λοιπόν, και έψαξε να βρει. Τρώγανε λοιπόν πάρα πολλούς υδατάνθρακες. Και μάλιστα κακούς υδατάνθρακες. Και έψαξε λοιπόν επιστημονικά να βρει γιατί αυτό συνέβαινε και έπεσε η φυσική του κατάσταση. Μπράβο, λογικό και σωστό έτσι, το να κάνει μια έρευνα σε αυτό. Και βρήκε λοιπόν ότι με τους κακούς υδατάνθρακες έχουμε υπερισουλινημία. Και όταν έχουμε υπερισουλινημία, ο οργανισμός αυξάνει το αραχιδονικό οξύ. Mm. Και μόλις αυξάνει το αραχιδονικό οξύ, κάνει προφλεγμονώδη κατάσταση στον οργανισμό και φλεγμονές. Με αποτέλεσμα στο οργανισμό να πέφτει. Ωπα λέει, τι κάνουμε εδώ πέρα τώρα. Ένα λεπτό, παρένθεση. Όταν είπε κακοί υδατάνθρακες, ποιοι θεωρούνται? Αυτοί που όταν τους χρησιμοποιούμε, ναι, μπαίνουν γρήγορα στην κυκλοφορία του αίματος, ναι, και η ινσουλίνη χτυπάει κόκκινο. Παράδειγμα. Πείτε τα, δεν είναι, εδώ θα τα πούμε όλα. Κύριε Δρακόπουλε, ακούστε να σας πω κάτι. Λοιπόν, έχω ρισκάρει πολλά με αυτή την εκπομπή. Πάρα πολλά. Και το ξέρουν αυτοί που παρακολουθούν. Αλλά ορκίστηκα κάτι. Θα ήθελα, αν φτάσω με το καλό σε κάποια ηλικία να γεράσω, κάποιοι άνθρωποι, έτσι, να μπορούν και σε μένα να τα λένε αντίστοιχα. Το ίδιο και οι γονείς μου, το ίδιο, όλοι μπορούμε να έχουμε παιδιά, θέλουμε έναν άλλο κόσμο. Αν θέλουμε έναν άλλο κόσμο, εντάξει, λοιπόν, ας συντονιστούμε. Αλλιώς, να πάμε όλοι για φούντο, να τελειώνουμε. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα. Ποιοι είναι, πείτε τα. Άκου. Η υδατάνθρακα είναι άνθρακα στην υδρογόνο οξυγόνο. Ναι. Ο άνθρωπος έχει μπερδέψει τους υδατάνθρακες και λέει ότι οι υδατάνθρακες είναι μόνο ζυμαρικά, ρύζια, πατάτες, αυτά κτλ. Λάθος. Ναι. Η υδατάνθρακα είναι οτιδήποτε φυτρώνει στη γη. Δηλαδή. Εκτός από τα ελαιόδεντρα. Οτιδήποτε φυτρώνει στη γη είναι υδατάνθρακας. Οτιδήποτε περπατάει, κολυμπάει, πετάει κτλ. Είναι πρωτεΐνη. Ναι. Πόσο απλά. Πιο απλά δεν γίνεται. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, οι κακοί, οι υδατάνθρακες που βρίσκουμε σε μικρή ποσότητα είναι όλα τα άμυλα. Οτιδήποτε σε άμυλο, ε. Οτιδήποτε. Ωραία, άμυλο ίσον γλυκόζι. Άμυλο ίσον γλυκόζι. Μάλιστα. Κατανοητό. Απλό. Μέχρι εκεί. Οπότε ψωμιά, όλα αυτά τα τέτοια πάνε ταξίδι. Με πολύ μικρές ποσότητες. Ναι. Και πάτε να συνοδεύονται από σαλάτα και πρωτεΐνη. Ποτέ μόνα τους. Οπότε εκ των πραγμάτων θα τα πούμε κάνει, και έχω κάνει θα πρέπει να έχουμε σαλάτα. Πάνω σε αυτά. Ε? Διδακτορικό πάνω σε αυτά. Λοιπόν, γιατί το έχει η ιεροντολογία μέσα. Καθίστε, στο φαγητό μας τι να έχουμε εκείνη τη στιγμή. Να έχουμε σαλάτα οπωσδήποτε. 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 Καταρχήν θα σας ρωτήσω για αυτά που λένε μεσογειακές και τέτοια. Αυτό που λέει μεσογειακή διατροφή και όλα αυτά σε λίγο. Έτσι, να δούμε τι ισχύει εδώ και τι δεν ισχύει για να τρελαθούμε εδώ πέρα, έτσι. Πραγματικά θα τρελαθούμε. Εγώ θέλω να μου δείξει κάποιο. Ναι. Μία έρευνα. Ναι. Που να λέει. Η έρευνα αυτή είχε 55% υδατάνθρακες, 15% πρωτεΐνη και 30% λιπός. Ναι. Και την έκαναν σύγκριση με 40% υδατάνθρακες, 30% πρωτεΐνη και 4% λίπος. Και το 55, 15, 30 βγήκε καλύτερη από την άλλη.
Θέλω να μου τη στείλει και εμένα να τη δω. Κύριε, ανοιχτή πρόσκληση. Έτσι. Να μου τη στείλει και εμένα. Γραφολόγοι και εμεί. Να μου τη στείλει και εμένα. Εδώ είναι ο Δρακόπουλος. Γιατί έχω όλες αυτές τις έρευνες που σου έχω εδώ. Είναι μεταξύ αυτών των δύο που σου είπα. Πάρτε με τηλέφωνο. Αν το στείλω άμα δεν θέλετε. Μπράβο. Να, να σου δείξω λοιπόν αυτά που σου είπα. Ότι 40-30-30, ό,τι έρευνα και να έχει γίνει. Και από το Χάρβαρντ που την έχω εδώ. Ορίστε του Χάρβαρντ. Ναι, σαφώς. Μπράβο. Το 40-30-30 βγήκε καλύτερο. 1,5 χρόνο λοιπόν έρευνα. Να το. Εδώ είναι, παιδιά. Εδώ είναι. Εδώ είναι το έχει σημειώσει ο άνθρωπο. 40-30-30 είναι το καλύτερο από το πανεπιστήμιο. Δείξτε και ότι είναι το Χάρβαρντ αυτό. Έτσι. Εδώ. Φέρα δείξτε. Εδώ, άνοιξτε. Άνοιξτε. Εδώ. Μπράβο, σε αυτό το σημείο. Χάρβαρντ University. Έτσι. Εστιάσει κάμερα, Ευάγγελε. Αν έχει την καλοσύνη. Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ. Εντάξει, η έρευνα. Δεν το λέω εγώ. Εγώ απλώς. Εντάξει, μα γι' αυτό είπα. Εδώ πέρα υπάρχουν όλα. Έτσι, είναι στη διάθεσή μας. Δεν ήρθα τυχαία να κάνω συνέντευξη εδώ. Έτσι. Λοιπόν, λοιπόν πάμε. Άρα λοιπόν. Και έτσι λοιπόν ο Παρισσέ φτιάξε το 40-30-30 και ξεκίνησε. Ναι. Το έκανα και στην πραγματικότητα απογειώθηκε όχι από τους αθλητές. Από το Hollywood. Από τους ηθοποιούς και τέτοιους. Ναι. Αυτούς. Τον φώναξε λοιπόν κάποιος που άκουσε ποιος είναι. Με το βιβλίο του, γιατί έγινε bestseller στο New York Times το βιβλίο του, The Zone Diet. Του λέει, έλα να κάνουμε εκπομπή. Ναι. Και πήγε ο Παρασύρης και έκανε εκπομπή στο ραδιόφωνο. Ναι. Και δεν σταματούσε το τηλέφωνο και εκπομπή. Ναι. Και το άκουσαν οι ηθοποιοί του Hollywood και ξεκίνησαν να την κάνουν διατροφή αυτή. Και τότε απογειώθηκε η διατροφή αυτή, γιατί την περισσότερη στάδια του Hollywood αυτή τη διατροφή κάνουν. Αλλά δεν είναι μόνο, δεν είναι μόνο θέμα διατροφής. Να πεις ότι θα πάρουν μια διατροφή και θα χάσουν το ποσοστό σωματικού του λίπους κτλ. Είναι ένα ολόκληρο πρόγραμμα που πρέπει να κάνουν. Πρέπει να κάνουν άσκηση. Πρέπει να κοιμούνται. Πρέπει να ενυδατώνονται. Πρέπει. Οπότε παίρνουν ένα πρόγραμμα και τελειοποιούν τον εαυτό τους. Μάλιστα εδώ ο κύριος Δρακόπουλος μου λέει πριν ξεκινήσουμε, κουβεντιάζαμε και για τον ύπνο. Λέγατε ποιες ώρες είναι ιδανικές. Δηλαδή, σίγουρα πρέπει να κοιμόμαστε 12.30 τη νύχτα. Σίγουρα αυτό. Σίγουρα. Έτσι, 12.30 με 5.30 ή 6.30. Με 5.30 ώρα. Με 5.30. Τότε αυξητική ώρα. Πρέπει να είναι έτσι κι αλλιώς. Ούτως ή αλλιώς. Θα μας πει γιατί. Λοιπόν, επανερχόμενοι εδώ, κυρίες και κύριοι, πάμε σε μια πολύ μικρή διακοπή. Περνάει και γρήγορα η ώρα με εσάς. Λοιπόν, καταιγιστικά. Λοιπόν, επανερχόμενοι εδώ, θα μας πει γιατί αυτές τις ώρες οπωσδήποτε θα πρέπει να εμπεριέχονται στον ύπνο μας. Και φυσικά. Ετοιμαστείτε, καλέστε όποιο γνωστό έχετε, ενημερώστε τον, πάρτε τηλέφωνα, έτσι. Λοιπόν, ειδικά για το απόψινο βράδυ, αφήστε ό,τι μπορεί να κάνετε ζάπινγκ, γιατί ξέρω μπορεί να κάνετε και λίγο ζάπινγκ στο διάλειμμα. Λοιπόν, ξεχάστε τα όλα αυτά ειδικά απόψε. Εντάξει, ετοιμαστείτε, θα το ρωτήσω με την θεραπεία αυτή, πώς θα το πούμε, θεραπεία. Αντιφλεγμονώδη. Την αντιφλεγμονώδη θεραπεία, έτσι. Σε ποιες παθήσεις έρχεται να βοηθήσει. Πού μπορούμε να φτάσουμε. Μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε. Έτσι. Και με ποιο τρόπο. Άτσι, τι γίνεται. Έρχομαι εγώ στο Δρακόπουλο. Με. Να μην το αναφέρω και μου πούνε κάτι άλλο. Κάποιες μορφές καρκίνου, κάποια σε ήτιδα με φλεγμονές. Ό,τι είναι σε ήτιδα είναι φλεγμονή. Μην πει ασθένειες. Δεν χρειάζεται. Ας πάμε εκεί τώρα, μην μου επιτεθείτε. Πάλι είναι κρίμα τώρα. Έτσι. Εντάξει, νυχτιάτικα. Λοιπόν, εδώ λοιπόν ο Παναγιώτης Δρακόπουλος αμέσως μετά. Ετοιμαστείτε για το πολύ καλύτερο. Μικρή διακοπή και εδώ, αποκλειστικά στις ιατρικές συναντήσεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Ελπίζω να είστε όλοι συντονισμένοι. Έτσι, ο Παναγιώτης Δρακόπουλος, ο διδάκτορας γεροντολογίας και αντιγύρανσης, είναι εδώ απόψε, γεμάτος αποκαλύψεις για το τρόπο που σκεφτόμαστε για τη διατροφή μας και όχι μόνο και είναι έτοιμος αυτή τη στιγμή να μας πει, έτσι, θα κρατάω το ερώτημα που έκανα να μην το αφήσουμε έτσι, γιατί πρέπει να κοιμόμαστε σίγουρα το 12.30 με 5.30. Άκου. Η αυξητική με ορμόνη εκρίνεται το μεσημέρι που ναι. Έχουμε γεύμα πρωτεΐνης ναι. Και το βράδυ την ώρα που κοιμόμαστε, γιατί πρέπει ο οργανισμός να μας επισκευάσει για την άλλη μέρα. Ναι. Κοιμόμαστε γιατί θέλουμε επισκευή.
Τη μεγάλη επισκευή ο οργανισμός την κάνει από μετά τις 12 μέχρι τις 5.30. Τι επισκευάζεται δηλαδή στον οργανισμό αυτή τη στιγμή? Τα πάντα. Τα πάντα. Νευροδιαβαστές που έχουν κουραστεί από τη σκέψη. Ναι. Όργανα που έχουν κουραστεί να εργάζονται ασταμάτητα. Γιατί πέφτει η λειτουργία του οργανισμού, ναι, εκκλίνεται η αυξητική ορμόνη και ξέρεις, όταν ο οργανισμός δεν θέλει την αυξητική ορμόνη, διεγείρει τη σωματοστατίνη και του λέει stop. Στη θέση σου τώρα. Όταν σας χειραστώ, θα σας ξαναφωνάξω. Μάλιστα. Και σταματάει. Είναι θεϊκός, είπαμε. Ναι. Τα πάντα τα κάνει μόνος του. Άρα λοιπόν, επειδή θέλουμε επισκευή, πρέπει η αυξητική ορμόνη να χτυπήσει κόκκινο. Και από εκεί μας χτυπάει κόκκινο. Μάλιστα. Λοιπόν, τρέχω το χρόνο για να προλάβω. Ναι. Λοιπόν, θέλω να σου αναφέρω κάποια προβλήματα στην υγεία μας. Πάρτα και δώσ' μας συμβουλές. Ή πες μας πώς θα αντιμετωπίζουμε. Πώς θα αντιμετωπιστούμε. Αυτοάνοσα. Θερίζουνε. Φαντάζομαι θερίζουνε γιατί κάτι δεν κάνουμε καλά κι εμείς, έτσι. Δεν θερίζουνε έτσι γιατί ξαφνικά είπε θα χτυπήσει αυτόν με αυτοάνοσο. Παρατεταμένο στρες. Το παρατεταμένο στρες. Καλά, φαντάζομαι είναι μέσα στο παιχνίδι κι αυτό. Έτσι. Αλλά αν δεν έχεις το γονίδιο, δεν θα το πάθεις. Εσύ το ενεργοποιείς, το γονίδιο σου. Αυτό που λέγαμε πριν, σε επιγενετικά. Αν το έχω το γονίδιο. Ναι, το ενεργοποιείς. Το ενεργοποιώ πολύ σε μικρή ηλικία από τη ζωή μου. Πότε, όταν αρχίζω πλέον και στρεσάρομαι με τη δουλειά που κάνω, με τις δραστηριότητες που κάνω. Πότε αρχίζει και εμφανίζεται αυτό. Και εδώ θέλω να δω. Εσύ, ο Παναγιώτης ο Δρακόπουλος, μπορεί να τα αντιμετωπίσει και σε ποιο στάδιο όταν ξεκινήσει. Ένα αυτό. Πάμε παρακάτω. Θερίζει ο καρκίνος. Και μην προλάβετε, έτσι. Τι ήρθα εδώ για να πω θεραπεία του καρκίνου και όλα αυτά τις αχλαμάρες, έτσι. Που τρέχει το στοματάκι πολλών. Μπράβο. Λοιπόν, εντάξει, τρέχουμε εδώ. Να προτρέξουμε, να πούμε. Είπε ο Γκαγιογιάκης για τη θεραπεία του καρκίνου. Θα απαντήσω. Λοιπόν, και φυσικά σε όλες αυτές τις φλεγμονές. Ό,τι είναι σε ήτιδα, το ξέρουμε όλοι, είναι φλεγμονή. Ρευματοειδή, αρθρίτιδα και. Λοιπόν, έχουμε ακούσει πολύ έντονα και για αυτό το περιβόητο μικροβίωμα του εντέρου. Για τα καλά και κακά μικρόβια. Ότι κάνουμε παιχνίδι εμείς και εμείς το αλλάζουμε αυτό και το φέρνουμε στον οργανισμό μας. Λοιπόν, θέλω να μας βοηθήσεις. Έτσι. Πριν πάμε λοιπόν στο τι κάνεις εσύ, να μας πεις εδώ, με αυτά εδώ, φταίμε. Και σε τι βαθμό φταίμε και αν αντιστρέφεται η κατάσταση. Λοιπόν, μαζί με τα φάρμακα που παίρνουν, ναι, δεν είμαι στόπ τα φάρμακα, ναι, δεδομένο. Ναι. Ούτε δεν είμαι στόπ στη χημειοθεραπεία, δεδομένο. Πάνω. Μαζί με τα φάρμακα που παίρνουν, εάν κάνουν και ένα σωστό πρόγραμμα, τι θέλω να πω. Πάθαινε κάποιος καρκίνο. Ναι. Άρα πρέπει ο οργανισμός είναι στο πάτωμα. Σωστά. Στο πάτωμα. Γιατί είναι στο πάτωμα? Διότι το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου κάνει τρεις εργασίες. Mm. Η πρώτη εργασία είναι καταστρέφει μικρόβια, ιούς, μύκητες, βακτήρια, παράσιτα. Η δεύτερη εργασία που κάνει αποβάλλει από τον οργανισμό μη μικροβιακούς παράγοντες που δεν τους χρειάζεται ο οργανισμός. Έξω. Και η τρίτη εργασία που κάνει είναι καταστρέφει καρκινικά κύτταρα εν τη γενέση τους. Άρα έχουμε ανοσοποιητικό σύστημα. Αρκετά δυνατό. Ναι. Βράχο. Ωραία. Με τη ζωή λοιπόν που ζούμε, το καταστρέφουμε. Εντάξει. Σωστά. Και παθαίνει λοιπόν ένας άνθρωπος καρκίνο και ξεκινάει χημειοθεραπεία. Ήδη ο οργανισμός είναι στο πάτωμα. Ναι. Έτσι δεν είναι. Σωστά. Έρχεται σε μένα, μαζί με τη χημειοθεραπεία, ανεβάζω τον οργανισμό του και η χημειοθεραπεία κάνει άριστη δουλειά. Κατάλαβες, σου λέω. Ενισχύεται το αποτελέσμα της χημειοθεραπείας, έτσι αντιλαμβάνουμε τι λέτε. Μπράβο. Μπράβο. Οι ίδιοι έπρεπε να πούνε, πήγαινε κάπου που ξέρει κάποιος ένα καλό πρόγραμμα να σου κάνει να ανεβάσει τον οργανισμό σου. Όχι βιταμίνες και όλα αυτά τα υπόλοιπα που λένε, γιατί αυτές καταστρέφουν τις ελευθερίες που χρειάζεται ο οργανισμός για να αντιμετωπίσει τα καρκινικά κύτταρα. Μέχρι εκεί. Πήγαινε λοιπόν εκεί, μαζί με μένα, να πας μια χαρά.
Μπράβο. Είναι σαν αυτό, κυρίες και κύριοι, κύριε Δρακόπουλε, που μου έλεγε πρόσφατα ένας φίλος φυσικοθεραπευτής. Μου λέει να πεις, ρε παιδί μου, εκεί στους ορθοπαιδικούς όλους, ότι πάνε και κάνουν την αρθροπλαστική. Πριν την αρθροπλαστική, ας πάει να κάνει, λέει, μια γύμναση, μια φυσικοθεραπεία, να έχει ενισχύσει, μπράβο, να έχει καλύτερα αποτελέσματα. Μπράβο. Οπότε έρχεται ο Δρακόπουλος τώρα και σου λέει, ρε μεγάλε, εσύ που έχεις κάποια μορφή καρκίνου, έτσι. Κάνε αυτή τι είναι. Πόσο αυτό, αυτά που θα σου πω εγώ. Αυτά που θα πει ο Δρακόπουλος. Και τη χημειοθεραπεία σου. Και τη χημειοθεραπεία. Για να δουλέψει καλύτερα. Να ενισχυθεί, μπράβο, το αποτέλεσμα. Μπράβο. Okay. Λοιπόν, πάμε. Πάμε τώρα παρακάτω. Θα μου πες, μας πεις πώς γίνεται αυτό όλο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Στις φλεγμονές. Μπράβο. Οι φλεγμονές δεν είναι εναντίον μας. Εμείς με τη ζωή που ζούμε τις κάνουμε εναντίον μας. Δηλαδή. Δηλαδή. Ένα πολύ απλό παράδειγμα. Εάν κοπώ, ναι, για να σταματήσει να τρέχει αίμα, θα πρέπει ο οργανισμός να κάνει φλεγμονή και θρόμβο, θρόμβο, σωστά, να σταματήσει την αιμορραγία. Μάλιστα. Αν αυτή η φλεγμονή γίνει στο αρτηριακό σύστημα και ο θρόμβος, θα πάρει το καθαρική προσβολή. Σωστά. Ο θρόμβος είναι υπέρ μου εναντίον μου. Είναι υπέρ μου, αλλά τον έκανα αντίον μου με τη ζωή που ζω. Σωστά. Τον έκανα εναντίον μου. Έτσι λοιπόν, οτιδήποτε συμβεί στον οργανισμό, ο οργανισμός, το ανοσοποιητικό του σύστημα, γιατί έχουμε ένα θεϊκό ανοσοποιητικό σύστημα, θεϊκό. Ο Θεός μας έδωσε φοβερό ανοσοποιητικό σύστημα, έτσι. Θα πρέπει να κάνει μια προφλεγμονώδη κατάσταση και μετά να κάνει μια αντιφλεγμονώδη κατάσταση, αναγέννηση. Ναι. Εάν λοιπόν εγώ ζω άσχημα, άσχημη διατροφή, παρατεμένο στρες, δεν κοιμάμαι καλά, δεν. Πίνω να πίνω και μισό μπουκάλι ουίσκι κτλ. Τότε η προφλεγμονή γίνεται φλεγμονή. Και η φλεγμονή δημιουργεί την ασθένεια που είπαμε, το γονιδίωμά μου. Δημιουργεί λοιπόν την ασθένεια. Άρα λοιπόν όλοι οι εστιαστές των οργάνων είναι με την προφλεγμονή, η οποία έγινε φλεγμονή και όχι αντιφλεγμονή. Θεραπεία δηλαδή. Μάλιστα. Κατανοητό. Τόσο απλό είναι. Τόσο απλό είναι. Και τι δημιουργούν τις φλεγμονές. Φλεγμονές δημιουργούν η εισβολή μικροβίων, τα ατυχήματα, το γύρας, η παχυσαρκία, η φλεγμονώδης διατροφή και το παρατεταμένο στρες. Αυτά δημιουργούν φλεγμονές. Εκτός από ότι ο οργανισμός πρέπει να κάνει αναγέννηση του οργανισμού και ο ίδιος δημιουργεί, καταστρέφει τα δυσλειτουργικά κύτταρα να κάνουν καινούργια κύτταρα ο οργανισμός. Άρα λοιπόν με το πρόγραμμα το δικό μου η αναγέννηση... Ένα λεπτούλι, να σε ρωτήσω κάτι λοιπόν. Πάμε τώρα στο ψητό, κυρίες και κύριοι. Πες το. Όχι, γίνομαι κατανοητός από πλέον. Απόλυτα. Τουλάχιστον σε μένα. Φαντάζομαι. Προσπαθώ να χρησιμοποιήσω ορολογίες. Τα εκλαμβάνουν και ο κόσμος μας παρακολουθεί. Γιατί μιλήσει και για το έντερο και για τα βακτήρια του εντέρου. Μπράβο. Και όπως έλεγε ο Ιπποκράτης, όλα ξεκινάνε από εκεί. Θα κάνουμε μια εκπομπή ειδική, μόνο για το έντερο. Βρε, θα κάνουμε ό,τι θες, κάτσε να σώσουμε κόσμο εδώ πέρα. Πάμε παρακάτω. Οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται πάνω από εδώ, πάνω από εκεί. Έχουν λαλήσει. Μας παίρνουν συνέχεια κάθε λίγο και λιγάκι τηλέφωνο στην εκπομπή. Πήγα εκεί. Έτσι, πήγα εκεί, έτσι, πήγα εκεί, έτσι. Έχει λαλήσει και αυτός ο κόσμος σε αυτή τη χώρα. Έχει στην κυριότητα. Κατάλαβε, σου λέω. Κατάλαβα. Εάν ιατρική. Πάμε μαζί τώρα. Μου. Ένα, πάμε τώρα. Τελείωσε. Πάμε τώρα. Λοιπόν, πώς ο Παναγιώτης Δρακόπουλος μπορεί, έτσι, με ποιο τρόπο. Δηλαδή, έρχεται ο Γκαγιογιάκης και στη θέση τη δικιά μου οποιοδήποτε από τους φίλους ή τις φίλες που μας παρακολουθούν αν είναι τη χώρα. Έτσι. Λοιπόν, τι κάνεις. Έχω κάποια πάθηση. Παίζει ρόλο αυτό που έχω καταρχήν. Ή κάνεις μια γενική αναδόμηση έτσι του οργανισμού. Καταρχάς παίρνω ένα πολύ καλό ιστορικό. Πρέπει να δω εξετάσεις αίματος. Πρέπει να δω οτιδήποτε μου φέρεις. Το φάκελό σου. Πρέπει να το δω. Αν δεν το δω, δεν μπορώ να προχωρήσω. Πολύ ωραία. Σε αυτά πάνω. Αφού θα δεις το ιστορικό. Ναι. Εσύ. Ανάλογα τι θα δω, θα επέμβω. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Βλέπεις, ας πούμε. Ο άλλος είναι φορτωμένος με τριγλυκερίδια, χοληστερίνες, όλα αυτά. Εκεί με στέλνεις για κάποιες εξειδικευμένες εξετάσεις. Πώς γίνεται αυτή η υπέρβαση. Εξαρτάται τι θα διαβάσω. Κάτι άλλο να σου πω. Ναι. Έχεις ακούσει για 30 σχήματα διατροφής. Πολλά, 30 μόνο.
Παράδειγμα. 230. Και έχεις ακούσει ότι αυτό το σχήμα είναι το καλύτερο στον κόσμο. Ναι. Στην πραγματικότητα, γιατί έχουν μπερδέψει τον κόσμο, ναι, υπάρχουν μόνο δύο σχήματα διατροφής σε όλο τον πλανήτη. Πού είναι? Η φλεγμονώδης διατροφή και η αντιφλεγμονώδης διατροφή. Ναι. Πώς το καταλαβαίνεις τώρα ότι δεν κάνεις μια αντιφλεγμονώδης διατροφή και κάνεις φλεγμονώδη διατροφή? Ναι, μπράβο. Κάνεις λοιπόν οποιαδήποτε διατροφή, ναι, και μετά από τρεις μήνες κάνεις εξετάσεις αίματος και βλέπεις ότι δεν είναι καλές. Την παρατάς αμέσως. Μην ακούσεις καμία δικαιολογία. Είναι φλεγμονώδης διατροφή. Δεύτερον, κάνεις λοιπόν διατροφή και βλέπεις ότι χάνεις γρήγορα κιλά. Ναι. Την παρατάς αμέσως γιατί έχεις χάσει μυϊκοϊστό. Ναι. Έχεις κανιβαλίσει το σώμα σου γιατί δεν ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Και κανιβαλίζει το σώμα του ένας ηλικιωμένος, όχι ένας νέος. Σωστό. Αυτή εδώ η έρευνα που σου έδειξα, που την, ναι, έχω ακριβώς εδώ, ναι, με αυτό το σχήμα, έχασε, λέει, περισσότερα κιλά με το 55-15-30. Και τα περισσότερα κιλά ήταν μυϊκοϊστός. Ορίστε, η έρευνα. Ναι, ναι. Ορίστε η έρευνα. Πρέπει λοιπόν να σου κάνουνε με ειδικό τρόπο υπομέτρηση να δουν ότι δεν έχεις κανιβαλίσει το μυϊκοϊστό, δεν έχεις χάσει καθόλου μυϊκοϊστό. Και επίσης, χάνεις ένα μήνα 10 κιλά και τρέχεις και λες, πω πω τι καλά, δεν μου λες κάτι, τα παραπροϊόντα αυτά πού θα πάνε? Ο λιπόδιστος είναι γεμάτος φλεγμονές. Είναι τοξικό το λίπος σου. Το λίπος σου είναι τοξικό. Εκεί πέρα είναι το ανοσοποιητικό σύστημα, τα οδυτερόφυτα, τα μακροφάγα, και ήταν έτσι για να καταστρέψουν οποιαδήποτε φλεγμονία υπάρχει εκεί μέσα. Όταν λοιπόν αυτό μπει γρήγορα στην κυκλοφορία του εμάς, τι θα γίνει μέσα σου? Καληνύχτα ζωή. Καληνύχτα ζωή. Ακριβώς! Ακριβώς, καληνύχτα ζωή. Αλλά λοιπόν υπάρχουν πολλά μυστικά που δεν μπορώ να τα πω τώρα εδώ πέρα. Καλά, εντάξει, άλμα το Θεό, άμα τα αποκαλύψει κιόλα. Μπράβο, είναι πάρα πολλά. Είναι, ναι, πάρα πολλά. Ναι. Αλλά πρέπει ο κόσμος να είναι προσεκτικός πλέον. Να είναι προσεκτικός. Να πάει σε κάποιον σωστό επιστήμονα που θα δει τις εξετάσεις αίματός του, θα πάρει το ιστορικό του, θα δει τα πάντα επάνω σε αυτόν και μετά θα του δώσει, θα του πει, αυτό το πρόγραμμα κάνει για σένα και πάμε στο μήνα να δούμε τι έχει κάνει πάνω σου. Πάμε στο τρίπ να δούμε, κάνε μου και αυτές τις εξετάσεις αίματος που είδαμε δεν ήταν καλές. Φτιάξανε, φτιάξανε. Οπότε άρα τα φάρμακα που παίρνεις δουλέψαν καλύτερα, δουλέψαν καλύτερα. Καταλαβαίνεις. Δουλέψαν καλύτερα. Ναι, σωστό. Οπότε και τα φάρμακα που παίρνει αντίστοιχα, βέβαια, έτσι ο ασθενής, θα δουλέψουν καλύτερα. Σαφέστατα δουλεύουν καλύτερα γιατί έχει. Βέβαια! Θα δουλέψουν καλύτερα. Εκεί λοιπόν το βάζεις στην αντικείρανση. Ναι. Εκεί δουλεύεις στην αντικείρανση. 100%. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, όταν είπαμε ότι η προφλεγμονή δεν μπορεί να γίνει φλεγμονή, δεν κάνει αντιφλεγμονή και γίνεται φλεγμονή, είναι ένα το κρατούμενο. Φλεγμονώδης διατροφή, δεύτερο κρατούμενο. Αύξηση γλυκόρης, τρίτο κρατούμενο. Αύξηση σουλής, τέταρτο κρατούμενο. Παχυσαρκία, πέμπτο κρατούμενο. Τοξικό λίπος, που είναι τοξικό λίπος, μέσα στο έκτο κρατούμενο. Φυσικά θα έχεις και ελεύθερες ρίζες. Φυσικά θα έχεις και ψηλό αραχιδονικό οξύ. Φυσικά θα χρησιμοποιήσεις και ωμέγα 6. Φυσικά δεν θα κάνεις και σωστή προπόνηση που πρέπει. Όλα αυτά μπλοκάρουν την αναγέννηση σώματος. Εμείς θέλουμε αναγέννηση σώματος. Λέμε λοιπόν ότι δεν έχουμε καλό μεταβολισμό. Τι θα πει καλός μεταβολισμός? Θα πει ότι τα 330 δισεκατομμύρια κύτταρα που είπαμε ότι κάνει αναγέννηση ο οργανισμός, δεν γίνεται. Αυτό θα πει μεταβολισμός. Ότι έχει μπλοκάρει και δεν μεταβολίζει το σώμα σου. Οπότε λοιπόν δεν κάνει σωστή αναγέννηση, δεν καίει λίπος. Να σου πω κάτι. Παίζει ρόλο από οργανισμό σε οργανισμό αυτό το αποτέλεσμα που λες ότι φέρνεις? Δηλαδή, θα δω εγώ στους 2 μήνες, στους 3 μήνες το ίδιο με κάποιον άλλο που μπορεί να έχει αρκετά παραπάνω κιλά ενδεχομένως? Στους 6 μήνες εκείνος. Στο τέλος θα είναι το ίδιο αποτέλεσμα. Στο τέλος θα είναι το ίδιο αποτέλεσμα. Το ίδιο αποτέλεσμα. Το έχω εφαρμόσει σε πάρα πολύ κόσμο το πρόγραμμα. Και όλοι έχουν πάει τέλεια. Και έχουν βγει στη τηλεόραση και έχουν μιλήσει. Ελλάδα και Κύπρο, έτσι. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο εδώ στην Ελλάδα, ναι, έτσι. Και στην Κύπρο έχουν και στο εξωτερικό εφαρμόζει αυτά. Και έχουν μιλήσει ότι είναι τώρα στην ευεξία.
είναι τώρα στην ευεξία. Να σε ρωτήσω κάτι. Υπάρχει στον τρόπο θεραπείας που ακολουθείς, έτσι, κίνδυνος, οποιοσδήποτε κίνδυνος για τον ασθενή? Όχι βέβαια. Είναι ένας φυσικός τρόπος. Όχι δεν βέβαια. Είναι... Όχι βέβαια. Γιατί ξέρεις, ο κόσμος τώρα έχει φοβηθεί. Όχι βέβαια. Σου λέει, μην πάω εκεί. Ξέρεις τι γίνεται. Ναι. Τον έχουν φοβήσει μάλλον. Ναι, είναι ορισμένοι, είναι ορισμένοι. Ονόματα και τα λοιπά. Ναι. Με το είπα σου λέει, ξέρετε, κόψε αυτό το φαρμακό, κόψε αυτό το φαρμακό. Τι λέτε φίλε, πού ζεις? Πού ζεις? Δεν ακουμπάς τίποτα από αυτά. Τα υποστηρίζεις αυτά και δουλεύουν σε άριστη κατάσταση αυτά. Α, οπότε εσύ το σκεπτικό σου είναι δεν κόβω τα φάρμακα του ασθενού. Όχι βέβαια. Έτσι. Θα έρθει η ώρα που θα πει ο γιατρός, ξέρεις κάτι. Πας καλύτερα κόφτω. Μπράβο, μείωσέ το. Αυτό με ενδιαφέρει με ένα οργανισμό να βρεθεί σε άριστη κατάσταση. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Δεν φέρει τίποτα άλλο. Γι' αυτό λέω παίρνω ιστορικό. Και ανάλογα με αυτό που θα δω, επεμβαίνω. Αλλά κυρίως είπαμε, ξέρεις πόσο μ' αρέσει η λέξη αντικείραση, δεν μπορείς να φανταστείς. Δεν μπορείς να φανταστείς. Και σου είπα, έρευνα της Βαλτιμόρης μας τα έδειξε όλα. Ποιος ξέρει και τη διαβάσει αυτήν την έρευνα, ξέρει τα πάντα. Ξέρει τα πάντα. Σκεπτικό, πολύ σε βρίσκω. Ε, όχι, σε παρακολουθώ προσεκτικά γιατί ακούγονται πράγματα πολύ σημαντικά. Έτσι. Φαντάζομαι, ξέρεις τι γίνεται, κύριε Δαγόπουλε. Χιλιάδες κόσμος μου κάνει την τιμή να εμπιστεύεται εδώ αυτή την εκπομπή από όλη την Ελλάδα. Έτσι. Και εγώ σε κάνεις φανταστικές εκπομπές. Εγώ και αυτό στο λέω. Σε σχέση με κάποιου άλλου, παίρνω την ευθύνη κάποιον που βγάζω. Εντάξει, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι στην Ελλάδα παίρνουμε ευθύνη. Βέβαια. Είναι πολύ εύκολο να πάρεις την ευθύνη να βγάζω τον καθένα έτσι, που είναι top στο κομμάτι της ορθοπαιδικής, νευροχειρουργικής, το άλλο, στο άλλο. Είναι πολύ πιο δύσκολο και παίρνεις μεγαλύτερες ευθύνες όταν του πεις του αλουνού, ξέρεις κάτι, υπάρχει και αυτή η μορφή θεραπείας. Εγώ ξέρουν όλοι, τους βγάζω και νευροχειρουργούς και ορθοπαιδικούς, γνωστούς και μη. Έτσι που πιστεύω ότι κάτι προσφέρουν και στο κομμάτι. Γιατί πάντα χρειάζεται το χειρουργικό κομμάτι. Βέβαια. Έτσι, δεν είναι κάτι δεν που θα αποκλείσει. Όπως έχω πει, στην Ελλάδα όλοι μπορεί να έχουν δουλειά. Αρκεί να έχουν μυαλό. Και όχι να σκέφτονται μόνο το χρήμα. Λοιπόν, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Είπες τέλεια κουβέντα τώρα. Μα έτσι είναι. Άμα σκέφτεσαι και βλέπω, ξέρετε τι γιατρούς έχω συναντήσει αγχωμένους για το πότε θα βάλουν χειρουργείο. Μπορεί να είναι μειοψηφία, ναι, είναι μειοψηφία. Αλλά τα βλέπεις αυτά τα φαινόμενα. Αντί να κοιτάει ο καθένας τη δουλειά του, πώς θα κοιτάξει τον ασθενή, το καλύτερο αποτέλεσμα στον ασθενή, έτσι, σου λέει πώς θα βγάλω το μάτι του διπλανού, με την ίδια ειδικότητα, έτσι, για να οικονομήσω εγώ. Λοιπόν, αυτοί είμαστε. Είναι... Πώς κάνω λάθος, ότι... να αρέσει σε κάποιον. Ό,τι χειρότερο. Ό,τι χειρότερο. Να αρέσει σε κάποιον. Ό,τι χειρότερο. Ό,τι λοιπόν. Χειρότερο. Οπότε είναι ξεκαθαρισμένο. Εγώ το βλέπετε, όσοι με παρακολουθείτε και ευτυχώς παρακολουθείτε αρκετοί αυτή εδώ την εκπομπή και εδώ και στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος και στα social media και στο site και στα YouTube και οπουδήποτε, έτσι, λοιπόν, που τα βγάζω. Λοιπόν, ξέρετε ότι κάνω μία προσπάθεια για να μπορέσουμε πιο οικονομικά και με πραγματικά λύσεις. Λύσεις όμως. Όχι σε δουλειά να βρισκόμαστε, έτσι, να λύσουμε τα προβλήματά μας. Λοιπόν. Και είπες για τα βακτήρια του εντέρου. Α, μπράβο, πάμε και σε αυτό για το μικροβίωμα. Ξέρετε, έχω ένα φίλο που είναι, τον αγαπάω πολύ. Έτσι, τον έχετε δει κι εσείς, έτσι στις εκπομπές μου. Λοιπόν, του έχω πει πολλές φορές, του λέω, κάνεις σεμινάρια, του λέω. Είναι πραγματικά πάρα πολύ καλός γιατρός. Του λέω, ρε φίλε μου, Ελλάδα, του λέω. Δεν μπορεί ο άλλος να βγαίνει και να του κάνει σεμινάριο ότι χάσε κιλά και σένα να σε βλέπει με κιλά. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Oh. Όσο και να προσπαθεί να το δικαιολογήσει. Δεν είναι δικαιολογία. Εκτιμώ τις γνώσεις σου, ναι, τις εκτιμώ. Αλλά δεν μπορεί ο άνθρωπος που παρακολουθεί αυτή τη στιγμή είναι σαν τον Δρακόπουλο να λέει αυτά που λέει αυτή τη στιγμή και να το δούνε με περισσότερα κιλά. Δεν είναι ρατσιστικό. Γιατί πολλοί σου πούνε, άρε, είστε ρατσιστές, ίσα ίσα. Εμένα η συντριπτική πλειοψηφία των φίλων μου είναι με πολύ παραπάνω κιλά. Η συντριπτική πλειοψηφία. Και τους αγαπώ και πολύ. Το ξέρουν ήδη που με παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Έτσι. Αλλά κάτσε. Όταν λες τον άλλο, θα χάσεις με αυτόν τον τρόπο, φίλε, και αφορά την υγεία σου και θα κάνεις αυτά, δεν μπορεί εσύ να είσαι αντίστροφος. Να βλέπουν άλλο πράγμα. Υπάρχει σαρκία,
είναι ο μεγαλύτερος δείκτης γύρανσης. Μην τρελαθούμε τώρα. Έτσι. Ναι. Και επίσης, όλοι αυτοί που θεραπεύουν έπρεπε να έχουν μόνο ένα κανόνα. Ένα. Εγώ, ό,τι και να γίνει, θα είμαι σε αίρεστη κατάσταση για να μπορώ να βοηθήσω τον ασθενή μου. Σωστό. Εγώ πρέπει να είμαι σε αίρεστη κατάσταση. Αν δεν είμαι σε αίρεστη κατάσταση, τι πρεσβεύω? Θα θεραπεύσω τον οποιοδήποτε και εγώ θα είμαι σε χάλια κατάσταση? Αυτά δεν γίνονται. Δεν γίνονται, τέρμα. Είμαι κάθετος. Πρέπει να είσαι σε αίρεστη κατάσταση συνέχεια. Εγώ πρέπει να είμαι σε αίρεστη κατάσταση συνέχεια. Τελείωσε. Όταν εφαρμόσω το πρόγραμμα. Κάτι άλλο θα σου πει, δάσκαλε που δίδασκε. Μπράβο. Μετά. Όταν εφαρμόσω το πρόγραμμα το οποίο δώσε, θα εφαρμόσω και εγώ. Πολλά χρόνια εφαρμόζω το πρόγραμμα αυτό επάνω μου. Λοιπόν, πρόσεξε. Πάμε τώρα στα βακτήρια του εντέρου. Πες μου, έχουμε λιγότερο από 3 λεπτά. Δυστυχώς. Για πες μου. Πάμε σύντομα, θα το τραβήξω 1-2 λεπτά ακόμη. Ο άνθρωπος είχε 100 τρισεκατομμύρια κύτταρα. Ναι. Και ένα τετράκι βακτήρια. Ναι. Αν δεν είχαμε βακτήρια, δεν μπορούσαμε να επιβιώσουμε. Σωστά. Εντάξει. Γιατί? Διότι το Ακερμάνια μουσινιφίλα, πρώτη φορά ακούγεται, ναι, που είναι ένα βακτήριο, αυτό βοηθάει στο νοσοποιητικό σύστημα. Ναι. Αυτό βοηθάει στο. Και είναι στα βακτήρια του εντέρου μέσα. Δηλαδή, όταν τελειώσουμε το γεύμα μας και το γεύμα μας πάει στο παχύεντερο, η δουλειά γίνεται εκεί. Οι ίνες διασπώνται εκεί, στο παχύεντερο. Και μόλις διασπαστούν οι ίνες, τι γίνεται? Λιπαρά οξία κοντής αλυσίδας, τα οποία απορροφά ο οργανισμός, και αυτό είναι το νοσοποιητικό σύστημα. Μάλιστα. Μάλιστα. Πολύ απλό. Οπότε και σε αυτή την περίπτωση δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα εξειδικευμένε σε. Όχι, για το μικροβίωμα και όλα αυτά. Έρχεται ο άλλο εδώ, αυτά ρυθμίζονται όλα. Όλα. Κύριε Σιμώνη, από όσο καταλαβαίνετε, έτσι. Εδώ απόψε έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Όλα ρυθμίζονται. Ούτε χρειάζεται να πάμε να ξυλωθούμε να κάνουμε εξειδικευμένε εξετάσει για μικροβιώματα, για άλλα πράγματα, έτσι. Εδώ μπορεί ο άνθρωπο να μας τα ρυθμίσει και τέλος πάντων να αλλάξουν λίγο τα δεδομένα της υγείας μας. Ακριβώς. Έτσι. Και το κρατάω αυτό που είπατε, είναι πολύ σημαντικό, χωρίς οποιοδήποτε από τους φίλους που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή στη χώρα να αλλάξει την, πώς το λένε, τη φαρμακευτική του αγωγή. Όχι, 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 βέβαια. Συνεχίζοντας με τη φαρμακευτική. Βέβαια. Αλλάζετε τα δεδομένα. Η φαρμακευτική αγωγή επιβιώνει μέχρι σήμερα με αυτή. Δεν σταματιέται. Αλλά εμείς βοηθάμε καλύτερα αυτή τη φαρμακευτική αγωγή να βρίσκεται σε αίσθητη κατάσταση. Καταλαβες. Μάλιστα. Όπως εξήγησα προηγουμένως. Ότι αν πάθω καρκίνο, το νοσοποιητικό μου είναι στο πάτωμα. Σωστά. Πρέπει να το σηκώσω για να δουλέψει η χημειοθεραπεία. Και να έχει αίσθητη κατάσταση η χημειοθεραπεία. Το καταλαβες. Απόλυτα. Αλλιώς, από εκεί που είναι στον πάτο, θα ανοίξει την τρύπα και θα μπει μέσα. Οπότε λοιπόν, πρόγραμμα και χημειοθεραπεία πάνε μαζί. Και ο άνθρωπος. Να σε ρωτήσω κάτι και να κλείσουμε αυτό. Πολλοί κόσμοι έχει πρόβλημα και με τα μυοσκελετικά του. Έτσι. Εδώ μπορεί να συμβεί κάτι, να συμβεί βέβαια. Δεν πάει κανείς εσύ τι... στο κόκαλο του. Πρόσεξε. Ναι. Για να έχει μυοσκελετικά, πιο μπροστά πρέπει να έχουν δημιουργηθεί φλεγμονές στις αρθρώσεις του. Σωστά, μπράβο, για να εξελιχθεί μετά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι. Φλεγμονές είναι και αυτό, δεν είναι τίποτα άλλο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Φλεγμονές. Λοιπόν. Κύριε Δρακόπουλε, εγώ ευχαριστώ ιδιαίτερα. Εγώ να δεις. Έτσι. Εγώ θα σας παραδώσω και το δικό μου σώμα. Το λέω ευθέως εδώ πέρα. 100%. Λοιπόν, για να δω. Αν πάρω και εγώ μια βοήθεια, την έχω ανάγκη κι εγώ. Αν μην τι άλλο. 100%. Και όποιος λέει ότι δεν έχει ανάγκη βοήθεια, μάλλον κοιμάται βαθιά. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε και είμαι σίγουρος ότι σύντομα θα τα ξαναπούμε. Και όχι μόνο εδώ, αλλά θα τα ξαναπούμε και από το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ναι. Εντάξει, γιατί θέλεις. Βλέπω σε αυτή την κουβέντα που κάναμε, με αυτά τα δεδομένα που άκουσα, ότι εδώ έχει μέλλον το πράγμα. Για να βοηθηθεί κόσμο. Θα μου επιτρέψει. Να σας πω κάτι. Ναι. Τώρα, αυτά επειδή τα ρωτάνε, έτσι, οφείλω να το ρωτήσω κι εγώ. Είναι. Η παρακολούθηση αυτή που κάνετε. Γιατί δεν θα πω θεραπεία, η παρακολούθηση. Έτσι. Και η μορφή θεραπείας που εφαρμόζεται πλέον εκεί. Μπράβο. Λοιπόν, είναι ακριβή. Όχι, δηλαδή, βέβαια. Ο κάθε άνθρωπος μπορεί να έρθει εδώ πέρα και. Άνετα. Να... Άνετα. Άνετα. Λοιπόν. Άνετα. Λοιπόν, πρόσεξε. Ναι. Όταν θα έρθεις, ναι, θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι ό,τι και να κάνει ο άνθρωπος, το κλειδί της ζωής το κρατάει ο Θεός. Εξήγησε το γρήγορα αυτό. Μου το έχεις πει. Αξίζει να το ακούσουμε. Παιδιά, μισό λεπτό, Ευάγγελε, μισό λεπτό τελειώνουμε. Γρήγορα, γρήγορα, σε παρακαλώ, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Μπράβο. Λοιπόν.
Ο οργανισμός δουλεύει με το αυτόνομο νευρικό σύστημα. Ναι. Με το κεντρικό νευρικό σύστημα ξέρουμε τα πάντα. Με το αυτόνομο δουλεύουμε τα όργανά μας. Σωστά. Όλα τα όργανά μας έχουν τα ίδια γονίδια. Έτσι. Τα ίδια γονίδια. Ναι. Πώς ξέρει λοιπόν ότι ο μυϊκοστός θα εκρίνει αυτό το γονίδιο και το σηκώτη θα εκρίνει αυτό το γονίδιο, όπως θα κρίνει την αλμπουμίνη για να κάνει τη δουλειά που πρέπει, ενώ ο μυϊκοστός που έχει τα ίδια γονίδια εκρίνει άλλο γονίδιο? Αυτό πώς το ξέρει? Ιστοειδική γονιδιακή έκφραση λέγεται αυτό. Ναι. Αυτό το κλειδί το κρατάει ο Θεός. Σου λέει stop εκεί. Εκεί μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί φτάνεις, δεν πας τον άλλου. Και επαγόμενη γονιδιακή έκφραση. Επαγόμενη θα πει ότι όταν εγώ χρειαστώ γλυκόζη, γιατί ο οργανισμός θα διεγείρει τη γλυκαγόνη να πάει στο σηκώτη, να πει σηκώτη, κάνει γλυκογένεση τώρα, να μπει γλυκόζη στην κυκλοφορία όταν θα πάει στον εγκέφαλο. Αυτό πώς ξέρει ο οργανισμός? Αφού όλα τα όργανα έχουν τα ίδια γονίδια. Όλα. Εκπληκτικό. Αυτό το κλειδί ο Θεός δεν θα το δώσει. Άμα το δώσει, μας τηλεμένο. Δεν θα το δώσει. Αυτά όμως τα ξέρω γιατί πιστεύω. Ναι. Καταλάβες. Κατανοητός. Και τα έχω ψάξει πάρα πολύ. Κατανοητός. Ιστοειδική γονιδιακή έκφραση. Έτσι. Μάλιστα. Και επαγόμενη γονιδιακή έκφραση. Ας το ψάξουν κύριε... να το βρουν. Ας το ψάξουν. Παναγιώτης Δρακόπουλος. Διδάκτορας γεροντολογίας και αντιγύρανσης. Φαντάζομαι αυτά που ακούστηκαν έτσι από ψινό βράδυ είναι λίγα από αυτά που μπορούσαν να ακουστούν. Φαντάζομαι καταλαβαίνουμε. Πολύ λίγα. Φαντάζομαι καταλαβαίνόμαστε μεταξύ μας. Έτσι. Ήτανε ελάχιστα αυτά που μπορούν να τα πούμε δημόσια. Έτσι. Λοιπόν, ο νοονοήτο. Εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ που όσοι έρχονται εδώ από τις ιατρικές συναντήσεις τους προσέχετε ιδιαίτερα. Και οικονομικά τους ανθρώπους. Το λέω από αυτήν την άποψη. Επαγγελματικά είμαι βέβαιος, γιατί σας ξέρω. Αυτό να λέγεται. Λοιπόν, γιατί είναι ταλαιπωρημένος κόσμος. Ξέρετε, είναι περιφερόμενος θίασος είναι ο Έλληνας ασθενής. Το ξέρω. Περιφερόμενος θίασος. Τον έχουν κάνει περιφερόμενο θίασο. Σου είπα, πρέπει να κάνουμε ένα πρόγραμμα. Εντάξει. Να ανεβάσουμε το στιγμά του. Τότε θα δουλέψει οποιαδήποτε φάρμακο πάνω. Τέλεια. Λοιπόν, μπράβο. Πάμε. Κυρίες και κύριοι, λοιπόν, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα. Και φυσικά την εκπομπή εδώ με τον κύριο Δρακόπουλο, έτσι. Μπορείτε να τη δείτε. Ιατρικές συναντήσεις.gr στην πρώτη σελίδα και φυσικά στο YouTube. Βάζετε YouTube, Ιατρικές Συναντήσεις. Για μία ακόμη φορά οφείλω να σας ευχαριστήσω για τους εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο που μπαίνετε κάθε μήνα μέσα να δείτε τις εκπομπές. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου ειλικρινά. Και φυσικά μην ξεχνάτε και το ραδιοφωνικό μας ραντεβού ζωντανά κάθε Σάββατο στις 5 το απόγευμα στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος. Είμαστε ζωντανά εκεί. Τα λέμε λοιπόν. Να είστε καλά. Καλό βράδυ να έχετε. Γεια σας.